Κυρίες και κύριοι, τα λόγια της αγάπης αρχίζουν. Πάλι εδώ, στα σοκάκια που τα βήματα προσμένουν, να μαθαίνω τα όνειρά μου τι σημαίνουν. Μα το βλέπω πως κι απόψε είναι αργά. Και μετά τα κομμάτια του καθρέφτη δεν αρκούνε να συνθέσουν τη μορφή και να μου πούνε αν συνέχεια θα κάνω το φυγά. Ρογμές της Αγίνης, που είναι ένα τραγούδι μου, στίχη μουσική και ενορχήστρωση, τραγούδισε η Μόρφο Τσαϊρέλη, και είναι και ο τίτλος ενός συντίου, άτιμη γενική της ελληνικής γλώσσας, το σπιτάκι του σπιτακίου, ενός συντίου το οποίο το προσφέρουμε σήμερα. Μάλιστα. Και είναι, πώς να τα χαρακτηρίσω αυτά. Θα τα χαρακτηρίσουμε οι ακροατές, θα ακούσουμε έξι. Υπαρξιακή σύμφανση κομμάτια. Εξαιρετικό κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Πάνος Σαββόπουλος. Ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι άξιζε. Ακούσα τις ρογμές της Αγίνης σε στίχους και μουσική δική του, ενορχήστρωση δική του. Ο Πάνος κάνει τα πάντα. Κάνει στίχους, κάνει μουσική, κάνει ενορχήστρωση, βρίσκει τις φωνές, κάνει την παραγωγή, κάνει και την έρευνα. Και τι δεν κάνει, ας πούμε. Και τι δεν κάνω, την πικραμένη μου καρδιά για να ζεστάνω. Που λέει ο άλλος ο Άκης Πάνο. Ευχαριστώ για τα λόγια, τι να πω. Καλώς όρισες, Πάνο. Ευχαριστώ.
Αυτός κύριε και κύριοι, ο συνθέτης, ερευνητής, συγγραφέας και πολλά άλλα Πάνος Σαββόπουλος, ίσως να το θυμάστε λίγες εβδομάδες πριν, είχαμε κάνει μια μίνι συνέντευξη μαζί του, ένα προήκασμα της σημερινής μεγάλης συνέντευξης, όταν είχαμε κάνει το αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, μίνι αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, είχε μιλήσει για το βιβλίο του, όπως και ο φίλος του και φίλος μου επίσης, ο Κώστας Βλυφίδης, για το θέμα πάλι του Ρεμπέτικου. Τώρα έχουμε χορταστικά τον Πάνο σήμερα μαζί μας. Έτσι θα περάσει η πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι, από αυτό το υπέροχο CD που λέγεται Οι Ρογμές της Αγίνης. Δίνουμε 4 αντίτυπα, 4 κομμάτια μας έχει φέρει ο Πάνος Σαββόπουλος. 2-13-09-09-100 τηλεφωνείτε και δηλώνετε όνομα τηλέφωνο. Θα δώσουμε και βιβλία, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ως συνήθως δεν έχετε δικαίωμα επιλογής. Ό,τι σας τύχει στην κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Πάντως, ο Πάνος συνοδεύει αυτή τη συνέντευξη με τη χορταστικότατη προσφορά των 4 CD. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ που με καλέσατε. Τι άλλο έχει σημαίνει η εκπομπή. Επόμενη ώρα. Ο νέος συγγραφέας Σιδέρης Διούδης, στο ένθετο νέοι συγγραφή, θα μας μιλήσει για τις σχεδόν καθημερινές ιστορίες. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Εώρα. Ευγενής προσφορά 2 αντιτύπων και από εκεί. Στη συνέχεια ένα μίνι αφιέρωμα στα ημερολόγια του 2019. Το συνεχίζουμε, το είχαμε ξανακάνει. Ο ποιητής Κώστας Παπαγεωργίου, συνεργάτης των εκδόσεων Γκοβόστη και διευθυντής του περιοδικού Ποιητική, φίλος της εκπομπής, θα παρουσιάσει το αφιέρωμα των εκδόσεων Γκοβόστη με θέμα η γενιά του 70, τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Και ο Γιάννης Κορίδης, επίσης ποιητής, θα μας μιλήσει για το ημερολόγιο των εκδόσεων Ιολκός, που περιλαμβάνει 365 ποίηματα, όσες και ημέρες του χρόνου. Και αυτά τα δίνουμε σε δύο κομμάτια το καθένα. Επομένως, κυρίες και κύριοι, 4 από τον Πάνο, 2 Σιδέρης Διούδης, 2 Γκοβόστης και 2 Κορίδης, ημερολόγιο Ιολκού. Συνολικά 8 κομμάτια. 2-13-09-09-100 λέτε όνομα τηλέφωνο, η κλήρωση θα γίνει στις 6:05. Κατά τα άλλα, για να έρθει αυτή η εκπομπή σε εσάς, συνεργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως συνήθως, ο Φόντας Θεοδόρου στον ήχο, γεια σου Φόντα, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος, τελευταία φορά θα το πω, 2-13-09-09-100, στο ανέβασμα της εκπομπής στο ίντερνετ στη ροή η Εύη Ρεντίφη και στη μουσική διαμεσολάβηση και όχι μόνο, η Νάνση Αγγελοπούλου, η οποία πάρα πολύ βοηθάει το πιο αφανές στοιχείο της εκπομπής. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Είστε στα λόγια της αγάπης. Είστε στον 984. Είμαι ο παραγωγός της εκπομπής Δημήτρης Φίσας, που συνεχίζω τον αείμνηστο Μάνο Ελευθερίου. Μετά από 23 χρόνια έχει ξεκινήσει την εκπομπή αυτός. Επιλέγω και τα κομμάτια. Αυτή η εκπομπή είναι κάθε Σαββατοκυριακή 4 με 6 μαζί σας. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Πάνο Σαββόπουλο. Μια πολύ απλή ερώτηση πάνω. Πότε πρώτο μπήκε στη μουσική, στο μουσικό χώρο και πώς? Έφηβος στην Πάτρα, 14-15, εκεί ανακάλυψα ότι είχα δύο τάσεις, ας πούμε δύο ικανότητες τώρα, δεν πειράζει να μην κάνω και τον πολύ σημαντικό και είναι προκλητικό. Ότι ήμουν καλός στα μαθηματικά και είχα ευκολία με τη μουσική. Μου άρεσαν και τα δύο. Άραστε. Με τα μαθηματικά έγινα αργότερα πολιτικός μηχανικός. Και έσωζα έτσι την τσέπη μου. Με τη μουσική, πάλι με τα ανάλογα βηματάκια, άλλη υφής, άειλα, σώζω μέχρι τώρα την ψυχή μου. Μάλιστα. Έτσι πέρασα και στα ρεμπέτικα, στη μουσική, όταν ανακάλυψα πόσο άγια τραγούδια ήταν. Που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που μέχρι τότε ακούγα ψήλο αναγκαστικά. Τι άκουγες δηλαδή, με τι ακούσματα? Μεγάλωσες. Από δημοτικό τραγούδι, ελαφρά τραγούδι, κάποια ξένα της εποχής, ιταλικά, δεν ήταν. Μιλάμε τώρα τέλη του 50, περίπου. Ας πούμε. Αρχές του 60, τέλη του 50. Ας πούμε, ναι, εκεί πέρα. Αλλά μετά όμως, περνώντας το Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη και ανδρωνόμενος, άρχισα να κάνω τις δικές μου επιλογές, όχι αυτές που ήταν αναγκαστικές από το περιβάλλον ή για να φαινόμαστε και αρεστοί ή να μην είμαστε δυσάρεστοι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα τη μουσική και ανακάλυψα ότι είχα μια ευκολία να γράφω στιχάκια και κάπου να μελοποιώ και λίγο από αυτά. Λέω για να δούμε πώς θα ακουστεί αυτό. Το θέμα το είχα ανακαλύψει όταν κάποιος πολύ αγαπητός μας συμμαθητής, λόγω του μπαμπά του που ήταν στρατιωτικός και έφευγε να πάει κάπου αλλού, τον χάσαμε από συμμαθητή, εκλεκτό μέλος της μικρής παρέας μας και ένας πολύ φωτισμένος καθηγητής και πολύ προοδευτικός καθηγητής, φιλόλογος εκεί, ας πω το όνομά του, εις μνήμη, Μίνος Φιλιπάτος. Μες. Αυτός δεν γράφεις κανένα στίχο σαν ποίημα, από τη μεγάλη, από χαιρετιστήριο. Από τη μεγάλη παροικία των κεφαλονιτών της Πάτρας.
Προφανώς, έτσι. Μάλλον. Φιλόλογος εκλεκτός. Και... Σε πρότρεψε να γράψεις. Ναι, λοιπόν, να γράψω. Και με τραβάει από το μανίκι λίγο και μου λέει «Ελεύθερος, ε!» Δηλαδή δεν θα γίνει λογοκρισία. Οπότε σηκώνομαι εγώ πάνω να γράψεις, λέει, ένα αποχαιρετιστήριο λόγο. Και είπα ότι έγραψα ένα αποχωρητήριο λόγο, μια και θα αποχωρήσει. Και, ναι, και δεν ήταν λόγος, ήταν έμετρο αυτό το πράγμα. Και επειδή με χειροκροτούσαν κάτι, μου λέει «Καλό, γράψε κι άλλα». Κάθε φορά που θα γινόταν κάτι, έφτιαχνα έτσι... Ένα σκαρίφημα. Κάπως έτσι ανακαλύπτεις, αλλά μετά έχεις και πράγματα μέσα σου να πεις. Και αυτά αρχίσαν να σταθείς. Το έκανες την αρχή ad hoc δηλαδή, έτσι κατά περίπτωση. Ας πούμε. Κατάλαβα. Κύριε Σεγγίρη, μόλις έχει ξεκινήσει η συζήτηση με τον Πάνο Σαββόπουλο, το συνθέτη, τραγουδιστή, ερμηνευτή, τα πάντα στιχουργό, ό,τι θέλετε, θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι. Ποιο θα ακούσουμε πάνω? Ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάτι, και να παρακαλέσω και εγώ τους ακροατές, διότι ως παραγωγός μιλάω πιο πολύ μαζί τους. Καλοί μας ακροατές, προσέξτε λίγο περισσότερο τα στιχάκια. Μου έχουν φάει πάρα πολλές ώρες για να τα φτιάξω, για να εκφράσω αυτό το υπαρξιακό που έχω όχι εγώ μέσα μου. Δεν υποφέρω από κάτι, να βαρέσω και ξύλο. Δεν πιστεύω σε τίποτε, ούτε και σε αξίλα προφανώς, αλλά το κάνω για λόγους, έτσι, πώς να πούμε, συνήθειας. Ναι, λέω λοιπόν ότι εκφράζω τους πόνους και τα πάθη των ανθρώπων, ημών, και ημών με ήτα και με ύψιλον. Και ένα λοιπόν από αυτά είναι και το ότι τραβούμε. Τι ότι τραβούμε, φταίνει άλλοι λένε. Κάποιο αφελές τραγουδάκι λέει «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών». Δεν το σκέφτεται καλά. Όχι. Αν πήγαινε σε ένα γιατρό θα της έλεγε. Πώς το λες? Εγώ λέω «Ότι τραβούμε το προκαλούμε». Και το λέει η Ασπασία Στρατηγού.
όνειρα γαλήνια, μια κοιμοναξιά με κρατάει ξύπνια. Και που να βρεθούν, και που να βρεθούν. Ό,τι τραβούμε το προκαλούμε, τραγούδι της Ασπασίας Στρατηγού, τραγούδι του Πάνου Σαββόπουλου που τον έχουμε δίπλα μας σε αυτή την εκπομπή, κυρίως εκεί, είναι αφιερωμένη σε αυτόν και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας πάνω. Έτσι λοιπόν στράφηκες προς τη μουσική, ναι, ναι. Μεταξύ Πάτρας και Θεσσαλονίκης, τι όργανα πρωτόπαιξες? Καταρχήν κιθάρα, κιθαρίτσα, γιατί η κιθάρα και εύκολα μεταφέρεται και καταρχήν είναι μερικά ακόρντα. Mm-hmm. Για να συνοδεύεις. Είσαι αυτοδίδακτος ή πήγες σε οδείο? Όχι, αυτοδίδακτος λίγο στην Πάτρα. Και στο σχολείο που κάναμε γύρω στα 4 χρόνια μουσική. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και κάνατε σοβαρά μουσική στο σχολείο δηλαδή? Ναι, ήταν σοβαρή για αυτούς που θέλαν. Mm. Εγώ μάλιστα τυχαίοντας να έχω μια θεία mm-hmm. γυναίκα αδερφού της μαμάς μου, η οποία ήταν μουσικός και πιανίστα, πήγαινα εκεί για να μου μάθει το σολφές, το ρε μι, το φα, το σολ, τους ρυθμούς mm-hmm. και μάθαινα αυτά που είχα ανάγκη. Αυτό το συνέχισα και στη Θεσσαλονίκη. Γνώρισα τον πιανίστα τον Αστρινίδη, τον Σόλωνα Μιχαηλίδη, ακόμα και τον Αστεριάδη που ήταν εδώ κάτω στη ραδιοφωνία. Αυτοί οι άνθρωποι με βοήθησαν. Έλεγα: δεν θέλω να πάω στο βιβλίο. Εγώ σπουδάζω μηχανικός. Δεν θέλω. Δεν γίνεται δύο καρπούζια για τέτοια. Θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα. Και τους ρωτούσα για τις ενορχιστρώσεις γενικότητες, για οργανολογία. Έτσι λοιπόν διάβαζα. Αγόραζα βιβλία. Δεν φύγανε λοιπόν. Και φυσικά έβαζες πολλές ώρες στο όργανο σου. Ακριβώς. Αλλά αυτό που κατάλαβα περισσότερο από όλα είναι το εξής. Ότι αν έχεις κάτι να πεις, καλό ή κακό, θα το πεις και θα το βγάλεις. Ναι, στο τσιχουργικό μέρος το κατανοώ. Εμένα με ενδιαφέρει πώς οργάνωσες το μουσικό μέρος μέσα σου τώρα. Γιατί το ποιητικό μέρος το καταλαβαίνω. Μετά σε τι άλλο οργάνο πέρασες? Μετά σε πιάνο. Επειδή στη Χάνθη Θεσσαλονίκης, όπως φτιάξαμε ένα όμιλο εκεί πέρα, μας ανεχτήκαν, όσο δεν ζητούσαμε μεγάλες ελευθερίες. Μόλις ζητήσαμε λίγες ελευθερίες, τότε. Μα Χάν σημαίνει χριστιανική. Πόση ελευθερία θέλεις? Το Χ δεν είναι χριστιανική? Βεβαίως. Αδελφότητα, Νέο Θεσσαλονίκη. Ξέρεις καμιά χριστιανική ένωση που να έχει ελευθερίες? Όχι βέβαια. Η Χάν όμως ήταν λιγάκι ελευθερή τότε, όσο άντεχε αυτή. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν άνθρωποι μέσα που ήταν όχι τόσο πολύ γιατί πιστεύαν. Αλλά για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Μάλιστα. Αυτό είχα καταλάβει. Οπότε ήταν ελεύθερη. Λοιπόν, εκεί πέρα και με το πιάνο. Και με κάποιο φίλο που είχε τελειώσει οδείο να μου δείξει. Και πάλι δεν πήγε σε οδείο για το πιάνο δηλαδή. Όχι, γιατί εγώ ήθελα την κιθάρα και το πιάνο για να ενορχιστρώνω, να κάνω τέτοια πράγματα. Μετά τα παίζαν άλλοι. Γιατί τώρα παίζω στους δίσκους μου. Μα κάνε ενορχίστρωση, οι άλλοι τους σπουδάζουν δεκαετίες και δεν τελειώνουν. Και αυτοί μόνο στην εμάδα. Τώρα. Να μην εφαίρομαι για τίποτε. Αλήθεια το ρωτάω. Μόνος μου και κρίνω αυτή τη ενορχιστρώση. Κρίνω. Βλέπω τα πάντα. Και τα είδη των ρυθμών και τα πόσα όργανα βάζεις μέσα. Βιολόν, τσελάκι, αρίνα, όσο πιάνει τα αυτή μου δηλαδή. Και θα πάρα πολλά όργανα. Θα εσύ ξέρεις που θα βάλεις τι δηλαδή? Ναι, ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω από την αρχή πώς θα στολίσω την ύφη ή το γαμπρό ή τέλος πάντων το σπίτι που θα γίνει. Τι στολίδια πρέπει να έχει για να βγει έξω κατά τη δική μου αισθητική. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ποιητικό μέρος. Είπες λοιπόν ότι έχεις πράγματα στιβαγμένα μέσα σου και τελικά βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά. Συνήθως γράφεις τη μουσική πρώτα ή τους στίχους? Όχι, τους στίχους. Ξεκινάς λοιπόν από τους στίχους. Ναι, μου φαίνεται παράλογο να πεις ρο, μα τους στιχάκια. Τι είναι αυτό? Υπάρχει και αυτό. Εσύ όχι, λοιπόν γράφεις τους στίχους. Ναι, ναι. Έχω ένα θέμα μέσα μου. Mm-hmm. Δηλαδή με απασχολούσε. Τι γίνεται όταν βασανιζόμαστε, επειδή ακούσαμε μόλις το τραγουδάκι, επειδή βασανιζόμαστε, εμείς φταίμε. Οι άλλοι φταίνε, μας βασανίζει, λέει ο καθηγητής μας. Εσύ βρε ηλίθεια τον αφήνεις να σε βασανίζει. Ναι, και το κάνεις αυτό στίχους. Και το κάνω αυτό στίχο. Ναι. Έτσι το θέμα. Και μετά, εκεί που πηγαίνω στην τουαλέτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιο νερό να χτενιστώ. Ναι, για να ντους, λέω στον εαυτό μου, ηλίθιοι
μελοποίησέ το τώρα. Γιατί μερικές φορές υπάρχει ένα κομμάτι εδώ μέσα, δεν το έχουμε διαλέξει για απόψε. Ο άπλιστος αητός του Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Το οποίο είναι πεζό. Μου άρεσε όμως πεζό. Σαν να το διάβαζα, σαν να το έλεγα σε ένα παιδάκι, έτσι, κάνοντας μια παρομοίωση με τον αετό και τον άπλιστο, την απληστία. Επειδή έχει μιλήσει και ο Παπαδιαμάντης στους Χαλασχόρηδες. Mm-hmm. Λοιπόν, και είπα στον εαυτό μου, στον καθρέφτη, μελοποίησέ το τώρα. Πώς αποφασίζεις τι ρυθμό θα μελοποιήσεις? Αυτό το λένε οι στίχοι που είναι ελεύθεροι. Δηλαδή? Πώς ξέρεις αν θα είναι ζεμπετικό χασάβικο, αν θα είναι ρούμπα, αν θα είναι οτιδήποτε αυτό. Από τους στίχους που θα γράψω. Την ώρα που το γράφεις ξέρεις ήδη πώς θα το μελοποιήσεις. Όχι μελωδία. Σε αριθμό κάνεις πάρα πολύ σοφή ερώτηση. Πάρα πολύ σοφή ερώτηση. Και δείχνει ότι ξέρεις μουσική που έτσι κι αλλιώς ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, όταν έγραφα τις ρογμές της Αγίνης, αφού έγραψα στη μέση κάτι που ήταν κύριο, μετά ξεκινάω το τραγούδι και λέω πάλι εδώ. Πάλι εδώ, στα σοκάκια που τα βήματα προσμένουν. Μάλιστα, στιχάκι, πρέπει να βγει. Και κάποια στιγμή βγαίνει μια μελωδία, πάλι εδώ, στα σοκάκια που τα βήματα προσμένουν. Από ό,τι βλέπεις, α, είναι κάτι σαν ρούμπα, κάτι σαν, και προχωράει. Μάλιστα. Η στίχη, πώς θα πούμε, ο ρυθμός των στίχων, το μέτρο, οδηγεί, θα λέγαμε, των στίχων, οδηγεί. Στον αντίστοιχο μουσικό ρυθμό. Ναι, μουσικό ρυθμό. Ας έλγες τις μνήμες, παρακαλώ. Μνήμες παίρνει η νύχτα όταν βγει, που τις διώχνει η μέρα με οργή. Και τη ζωντανεύει με λιγμό, όμως απαιτεί εξαγνισμό. Πίσω απ' τις ματιές σου τις καυτές κρύβονται τα όνειρα του χτες, και για να μην βγαίνουν τα μάτια σου σφιχτά. Είναι ο έρωτας καυτός, ευκαιριακός, ταπεινωτικός και διψασμένος. Κι αν τον εμπέξεις μια, τον εμπέξεις δυο, θα σ' απαρνηθεί και θα είναι χαμένος. Ξεγελαστείς
και ονειρευτείς. Σκέψου μόνο εχθρός του είναι ο χρόνος. Κυρίες και κύριοι, τα λόγια της αγάπης συνεχίζονται. Στον ήχο Φώντας Θεοδόρου, στη μουσική επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Δημήτρης Φίσας, Νάνση Αγγελοπούλου στη μουσική διαμεσολάβηση, Εύη Ρεντίφη στην ροή και στο ανέβασμα στο ίντερνετ και Σταύρος Αμάρατος τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Τηλεφωνείτε, λέτε όνομα τηλέφωνο, η κλήρωση για τα CD του Πάνου Σαββόπουλου και τα βιβλία και τα ημερολόγια θα γίνει στις 6 παρα 5. Έχουμε μαζί μας τον μουσικό, στιχουργό, συγγραφέα, ερευνητή και πολλά άλλα Πάνο Σαββόπουλο και συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του. Πάνω, λίγο πριν γίνει το διάλειμμα, ακούσαμε τις ασέλγες της μνήμης. Α, με το Βαγγέλη. Θέλω να πεις μια κουβέντα για τον τραγουδιστή. Τον είδα τη φωνή του διαφορετική και δεν ξέρω αν τη γνώρισαν οι ακροατές. Βεβαίως. Ο Βαγγέλης. Κανένας. Ο Γερμανός, βέβαια. Ο Βαγγέλης είναι ένας. Ο Βαγγέλης Γερμανός. Στο τραγούδι είναι ένας, ο Βαγγέλης ο Γερμανός. Δεν θα ήταν σωστό να πει κανένας όρημη η φωνή. Όχι, το ότι η φωνή του. Εννοούσα ηλικιακά, συγγνώμη. Αποκτήσει. Όχι, ήταν ανώριμη παλιά. Όχι. Ήταν ηλικιακά λέω, πιο όρημη από ό,τι παλιότερα. Μα εγώ το λέω ότι δεν το λέγαμε έτσι. Απλώς λέμε ότι επειδή απόκτησε και κάποιες περισσότερες μπάσες νότες, η φωνή του, δύο-τρεις. Γίνεται πιο ελκυστική. Mm-hmm. Ειδικά στην ερμηνεία μερικών τραγουδιών, όπως αυτό οι ασέλιγες της μνήμης, που επιτέλους έβγαλα κι εγώ από μέσα μου αυτό που γράφουν οι άλλοι και λέγανε τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, δεν κάνω κριτική βεβαίως, ή τι είναι ο έρωτας, τι είναι εκείνο. Πρέπει να μιλήσει συγκεκριμένα. Συνήθως λέμε πράγματα στρογγυλοποιημένα, λέμε πράγματα ψέματα γι' αυτό. Mm-hmm. Εγώ λέω την άποψή μου, ο έρωτας είναι καυτός, ευκαιριακός, ταπεινωτικός και διψασμένος. Και αν τον εμπέξεις, δηλαδή πας και πεις καλά εγώ δεν μασάω τέτοια, τον εμπέξεις μια, τον εμπέξεις δυο, δεν θα σου ξανάρθει και θα τον χάσεις. Επίσης έρωτας υπάρχει όσο υπάρχει ακραία ειδονή ζωντανή. Ακραία ειδονή ζωντανή που βέβαια προσπαθεί να εκφραστεί έτσι προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Ο λαός, το λέμε υπάρχει. Κάποια λέξη που ξεκινάει με κάπα. Και τελειώνει σε λά, αυτή λες μάλλον, ναι. Μάλλον, ναι, 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 ναι. Και... άλλο έρωτας. Τη σύλλαβη, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο έρωτας. Μόλις τελειώσει τι γίνεται. Ορίστε. Μόλις τελειώσει αυτή η φάση. Δεν υπάρχει έρωτας. Μπορεί να υπάρχει αγάπη. Ναι. Η Μελίνα έβλεπε ότι παντρεμένη με το Φούντα, στο δεν Στέλλα είναι, κρατάω με χέρι, ναι, ναι, ναι. Κάποτε θα τελείωνε το πάθος. Οπότε τι θα έκανε μαζί του αφού ήταν ελεύθερη. Να μένει με κάποιον που είχε και προβλήματα ανδρισμού, αφού ήταν τόσο κολλημένο στη μάνα του, γι' αυτό φαίνεται έβγαλε και το μαχαίρι και το χρησιμοποίησε. Είναι και αυτή μια ερμηνεία. Τώρα. Okay. Τι να πω εγώ. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα την συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ξεκινήσει σχετικά με τη μουσική σου, τη μουσική σου εξέλιξη. Ναι. Πότε και πώς πρωτοδισκογράφησες. Ναι. Καταρχήν στην Λύρα, όταν ο Πατσιφάς μου είπε κάποια τραγούδια μου να τα κάνω δίσκους και τα κάναμε 45. Και αμέσως μετά βρέθηκε η Πόλιντορ, κάποιος παραγωγός, Σοκρατίδης, τον θυμάσαι. Όχι. Το Γιάννη. Δεν ήξερα. Σημαντικός άνθρωπος. Σημαντικός και διαβασμένος. Δηλαδή, έτσι για παραγωγός και αυτά που έκανε, πάρα πολύ, πάρα πολύ και με καλές επαφές. Στη Θεσσαλονίκη επάνω ήταν διευθυντής της εταιρείας αυτής και μου λέει να κάνουμε LP. LP. Εγώ δεν κοιμήθηκα το βράδυ, που λέμε. Ναι, ναι. Και έτσι έγινε το δωμάτιο. Uh-huh. Με τραγούδια που τραγουδούσα στους φίλους μου όταν ερχόντουσαν σπίτι έτσι, για ένα ποτάκι με κάποια αφορμή τέλος πάντων με την κιθαρίτσα μου. Δεν έπαιξα εγώ. Έπαιζα μέτρια έως κακή κιθάρα. Έκανα τη δουλειά μου. Ήσουν όμως έπαιξα και στην πόλη. Ναι, 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 ναι. Αυτό μετρούσε. Ναι. Και στο κάτω-κάτω είχε και μια ψυχή το πράγμα. Αυτό το δέχομαι. Μάλιστα. Και κάναμε ένα δίσκο με τον Μαυρουδίνο που παίζει κιθάρα και τον Τενίδη. Και... εξαιρετικό. Ακριβώς. Και μετά ήρθε αυτός ο δίσκος, ο οποίος πουλιέται και πολύ ακριβά στο διαδίκτυο, στο Discogs, στο eBay, το επεισόδιο. Ναι. Εγώ εκεί σε μάθα. Ναι. Α, μάλιστα. Τότε νεαρός μαθητής, εκεί σε πρώτο άκουσα. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις από τότε την αναζήτηση των υπαρξιακών θεμάτων. Από εκεί. Αλλά καταλαβαίνω και, στη, και το επαναλαμβάνω και την πολλαπλότητα των μουσικών επιλογών.
των διαφορετικών μουσικών ειδών και διαφορετικού μουσικού ύφους. Αυτά για το επεισόδιο που είχε ένα χαρακτηριστικό εξώφυλλο εποχής. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ελληνικά. Ναι. Γράμματα εποχής. Μετά. Μετά έγραφα τραγούδια, τα ηχογραφούσα ημι επαγγελματικά ή καλύτερα ημι ερασιτεχνικά στην Θεσσαλονίκη και φεύγω για τη Σουηδία. Πώς ήσουν να πας Σουηδία? Για από ανάγκη. Να έχουμε μια εκπομπή να λέω ιστορίες. Αξίζει πολύ τον κόπο. Έλα, ήταν και τελευταία χρονιά. Ήταν και τελευταία χρονιά της Χούντα. Ναι, τελευταία χρονιά της Χούντας. Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Γίναγε πάνω όλος ο κόσμος, εσύ έφυγες. Ναι, εγώ δεν το ήξερα. το 73 έφυγα εγώ για την Σουηδία. Μετά το Πολυτεχνείο ή πριν? Ναι, πολιτικός μηχανικός. Μετά το Πολυτεχνείο, λέω το Πολυτεχνείο την εξήγηση εννοώ. Σαφώς μετά το Πολυτεχνείο. Σαφώς μετά το Πολυτεχνείο. Έφυγα τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 73. Το δικό σου Πολυτεχνείο. Εγώ ήμουν την εξέγερση του Νοέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι Νοέμβρη. Μάλιστα. Ναι, ναι, προφανώς πριν. Πριν. Αυτό πριν, ναι. Και πήγες στη Σουηδία, προσγειώθηκες εκεί, πόσα χρόνια ήμουν? Στην Κοπενχάγη 3-4 μήνες και μετά στο Στοχόλμη, γιατί βρήκα άκρες και με δεχόντουσαν και μου δώσαν ένα είδος ασύλου, άδεια παραμονής και εργασίας για ανθρωπιστικούς λόγους. Και έμεινα 12,5 χρόνια. Ως Έλληνα που έφυγε από εκεί. Προφανώς έμαθε σουηδικά, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, πολύ καλά. Δούλευα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε μία ιστοσελίδα μου, μπορώ να πω το όνομα. Φυσικά, το όνομα. Ναι, πάντα. Εντάξει, αν μπείτε μέσα και γράψετε στο Google με λατινικούς χαρακτήρες Πάνος Σαββόπουλος μαζί, panosavopoulos.gr, θα σας βγάλει την ιστοσελίδα και εκεί τα ντουλάπια είναι έτσι πολύ ευκρινώς τοποθετημένα. Πάνος Σαββόπουλος με δύο έστιμες, Πάνος Σαββόπουλος. Πάνος Σαββόπουλος, αλλά με μία λέξη. Ναι, ναι, με ένα βε. Ναι, ναι, .gr. Εκεί πέρα φαίνονται και οι συνθέσεις μου και άλλες δραστηριότητες. Εκεί όταν ήσουν στο εξωτερικό συνέχισε να συνθέτεις. Βεβαίως, βεβαίως. Και όταν γύρισε εδώ πέρα ο καλός Νίκος Καραθανάσης, ο οποίος βγάζει βινίλια, δεν του κάνουμε διαφήμιση τώρα, είναι δυνατόν, αλλιώς θα τα πάρω πίσω όλα, ανάποδα. Γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα, θα βάλουμε το χρόνο. Μέσα το 80, λίγο παραπάνω. Όχι, το 86 κανονικά, μέσα το 86, ναι, βεβαίως, βεβαίως, το 86 γύρισα και αργότερα έγινε ένας δίσκος διατάφτα. Εγώ είχα γράψει 4 τραγούδια για το κλίμα το χουντικό, αλλά μαθαίνοντας από τον Ελίτη από πολύ νωρίς που έλεγε ότι κακός ποιητής είναι αυτός που τρέφεται από την επικαιρότητα, μέτριος είναι αυτός που τρέφεται από το συναίσθημα και καλός είναι αυτός που από το λίγο, από το ελάχιστο, από το τίποτε φτιάχνει κάτι της, δεν μπορούσα να γράψω αυτά που ένιωθα γύρω μου. Έτσι λοιπόν έγραφα τα αποτελέσματα. Να οριμάσουν δηλαδή. Να οριμάσουν αφενός και αφετέρου, έτσι. Το αποτέλεσμα που είχε αυτή η ιστορία, αυτή η γελία ιστορία, ναι. Μάλιστα. Έγραψα 3 τραγούδια και το τελευταίο θα ήταν, καλά και τώρα τι κάνουμε. Δεν μπορούσα να δώσω απάντηση, γιατί είχα και εγώ τις απόψεις μου. Λοιπόν, στο διατάφτα δεν μπορούσα να απαντήσω και έτσι ο δίσκος που έβγαλε ο Καραθανάσης, βινήλιο, σπάνιο βινήλιο, ναι, φανταστείτε ότι κάνει κανένα πεντάρικο και εγώ τόσο μου είπε να το βάλω, 50-55 ευρώ. Να το βάλω στο Discogs που έχω το μαγαζάκι μου. Λοιπόν, και πουλάω. Λοιπόν, μου είπε, ναι, και εκεί υπάρχει αυτό το βινίλιο. Πριν από 5-6 χρόνια έγινε ένα CD, τα ετερόκλητα, όπου είχε και κάνα δύο τραγουδάκια, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης. Είχε τραγούδια της Σουηδίας. Μάλιστα. Και τραγούδια που έγραψα όπως γύρισα στην Ελλάδα. Και το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Και το πιο πρόσφατο αυτό, πριν από ένα χρόνο. Αρκετά ρεή παραγωγή, πρέπει να πούμε, έτσι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να γράφω για να τα πουλάω. Okay, okay. Είπαμε, την τσέπη μου τη γεμίζω. Αλλιώς. Τη γεμίζω. Δηλαδή βάζω κάτι από τα μαθηματικά, από το Πολυτεχνείο. Okay. Πάμε ένα τραγούδι ακόμα παρακαλώ του Πάνου Σαββόπουλου, το Ξόρκι. Βράδυ λουστήκε και βγήκε, βράδυ λουστήκε και βγήκε, βράδυ λουστήκε και βγήκε και η συγχώρα τη βρήκε. Πρέμει δρονή και φωνάζει
αυτό το μαυλό γεργάζει. Αυτό το μαυλό γεργάζει. Πενιδρώνει και φωνάζει. Δαίμον την καταδιωκή, δαίμον την καταδιωκή, δαίμον την καταδιωκή, μου τη φέραν για το ξορκί. Το κορίτσι να τα πείσεις και στα ταρτάρα να σβήσεις, και στα ταρτάρα να σβήσεις, το κορίτσι να τα πείσεις. Κάνει κόλπα και τσαλίμια, κάνει κόλπα και τσαλίμια, κάνει κόλπα και τσαλίμια, μου τραβάει και μια βλαστήμια. Και το άτιμο το τζίνι, το κορίτσι δεν τα αφήνει. Το κορίτσι δεν τα αφήνει, βρε, βρε το άτιμο το τζίνι. Ήταν το ξόρκι με τζίνια, με τελώνια, με ό,τι θέλεις που έχει φτιάξει ο Πάνος Σαββόπουλος και που διάλεξε να το πούνε ο Αγάθωνας και η Ευθαλία Λόλου με ισοκράτημα δικό σου. Έτσι. Ναι, ναι, μου. Ωραία, πολύ ωραία. Παίζεις όλα τα είδη μουσική, πραγματικά. Αυτά για τα μουσικά που έχεις μέχρι τώρα ηχογραφείς. Παράλληλα όμως, έχεις και μια ερευνητική συγγραφική συνιστόσα, πολύ έντονη. Λόγο ρεμπέτικου. Τι έχεις παρουσιάσει μέχρι τώρα? Σαν βιβλία, δύο. Παρουσιάζω και εγώ λίγα πράγματα, έτσι όπως με τη δισκογραφία. Δεν μπορώ να βγάζω κάθε χρόνο. Mm. Προτιμώ να έχει οριμάσει το πράγμα, να είναι όπως πρέπει. Για το μεν δεύτερο είπαμε δύο λόγια προχθές. Ναι. Το πρώτο. Πολύ σύντομα. Ξεκινάω με την ίδια τη λέξη. Έτσι. Περί της λέξεως ρεμπέτικο το ανάγνωσμα. Με ένα χαρακτηριστικό κόκκινο κυκλικό. Ναι, είναι η πρώτη ετικέτα που έχουμε. Ακριβώς. Από την οδό Πανός και αυτό. Βέβαια, από την οδό Πανός. Και τι έχει το περιεχόμενο του βιβλίου, τι έχει μέσα? Έχει κείμενα, πρωτότυπα. Αλλά κυρίως το βασικό κείμενο που έτσι ξεκινήσαμε με το χρονάοδο Σπανός να το βγάλουμε είναι για τη λέξη ρεμπέτικο. Ακουγόντουσαν διάφορα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Πότε ξεκίνησε, ποιος, πότε. Βρήκα τα πάντα σχετικά με τη λέξη ρεμπέτικο. Βρήκε την πρώτη εμφάνιση πάνω σε ετικέτα δίσκου. Ναι, σε που δύο. Είναι, που είναι πότε. 1910-1912 παίζει το πράγμα και είναι στην Κωνσταντινούπολη από δύο εταιρείες. Και τα τραγούδια τι είναι? Για μια σχέση με αυτό που λέμε ρεμπέτικο. Ελαφρά τραγούδια ήταν. Ελαφρά τραγούδια. Ναι. Εκ του ρέμβο. Σαν να πει κανείς ρεμβέτικο, ρεμβετός.
Κάπως έτσι. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, πράγματι δεν έχει καμία σχέση. Κάποιος ιέρχε όπληκτος ή τέλος πάντων άνθρωπος που δεν ήθελε να βάλει μποέμικο σε ένα τραγούδι από νιά, από κάποια επιθεώρηση. Γιατί να βάλει μποέμικο. Ήθελε να βρει κάτι ελληνικό. Όπως έβαζε λεμοδέτης αντί για γραβάτα. Ή ξέρω εγώ, περιλέμιο αντί για κολάρο. Σουτιέν, στη δόδεσμο. Αντί να βάλει μποέμικο, έβαλε ρεμπέτικο. Okay. Έτσι λοιπόν το πρώτο βιβλίο έχει. Υπάρχει το πρώτο βιβλίο, ναι, ακόμη, και τελειώνει η τέταρτη χιλιάδα, αν σου λέει κάτι. Και το δεύτερο. Ναι. Και το δεύτερο είναι το αυτό το πρόσφατο που παρουσιάσαμε. Οι ρίζες των ρεμπέτικων, και αυτό για πρώτη φορά παρουσιάζεται. Μια έρευνα επίσης. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν πολύ αγκούριο, όπως το λέμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης το βιβλίο έχει και μερικά κείμενα ακόμα, όπως για τα κομπολόγια. Και για τα μαχαίρια, ναι, ναι, σύμβολα της μαγιάς, για το 5, τον αριθμό 5 στα ρεμπέτικα που εμφανίζεται στο 30% της εμφάνισης των αριθμών και δύο βιογραφίες ανθρώπων που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ποιο? Ναι, του Σωτήρη Γαβαλάη Μεμέτη, ολιγογράφου αλλά σημαντικού δημιουργού, σαν τον Μπάτη, σαν τον Γιουβάν Τσαού, σαν τον Ανέστη Δελιά, και επίσης του Αντώνη Καλυβόπουλου, αυτού του Ζμυρινιού, ναι, ο οποίος είπε τα 6 από τα 12 τραγούδια του Γιουβάν Τσαού. Αυτά. Χιλιάδες άρθρα, να πούμε, και σημειώματα, αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Τα βιβλιαράκια μου αυτά είναι τα δύο. Συνοδό Πανός και τα δύο κυρίες. Ναι, 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 βέβαια. Όλα αυτά αντανακλούν την αρκετά μοναχική προσπάθεια του φίλου μας του Πάνου Σαββούλου. Μοναχική όχι με την έννοια ότι δεν ασχολούνται και άλλοι, αλλά ότι αυτά που κάνει τα κάνει μόνος του. Πράγμα που μας φέρνει στην έγχορδη μοναξιά. Έγχορδη μοναξιά.
με την εγχορτή μου μοναξιά στο νιώθω. Συλλαβίζοντας και σχηματίζοντας αργά τ' αρχαίο μυστικό που κλώθω. Σαγωνίζομαι για να πλύζομαι τη λάμψη του ακριβού ολίγου κλέβω. Κι αν ευθύνομαι και ανακρίνομαι για μια λατρέα ψυχή και θεύω. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την έχορδη μοναξιά από τον Αλέξανδρο Καψοκαρβάτη και την Ασπασία Στρατηγού σε στίχους και μουσική βέβαια του Πάνου Σαββόπουλου. Όπως είπα και πριν, παίζεις όλα τα είδη μουσικής, συνθέτεις παντού, κάνεις τα πάντα. Εσύ ο ίδιος για τη δική σου τέρψη τι μουσική ακούς? Όλες μουσικές. Όλα τα πάντα, έτσι. Είμαι ετερόκλητος. Είσαι ετερόκλητος, όπως το έχεις πει και πριν, ότι είχες βάλει το δίσκο ετερόκλητο. Τα ετερόκλητα επειδή ήταν τα πρώτα. Το mail σου είναι ετερόκλητο επίσης. Ναι. Όλες τις μουσικές ακούω. Και ακούς από τη δική σου δισκοθήκη, ακούς από CD, από ραδιόφωνα άλλων, τι κάνεις, πώς ακούς τη μουσική? Το ραδιόφωνο δεν με ευχαριστεί και πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ραδιόφωνα έχουν και κάποιο συγκεκριμένο σκοπό που έχουν και έτσι είναι και κάπως πάλι συγκεκριμένες οι μουσικές επιλογές. Κι αν όχι, και όλοι αρκετοί από ναι, και σπάνια ακούω και επειδή είναι και πολύτιμος ο χρόνος. Προτιμάς να αγοράζεις μουσική? Ναι, και αγοράζω μουσική και βρίσκω. Στο ίντερνετ που? Και μου στέλνουν, και σου στέλνουν από οπουδήποτε. Αν βρω κάτι, θα το αγοράσω. Επέρα. Θα μπορούσα κάποια φορά, αν θα ξαναβρισκόμουν, να σου φέρω μία Καταλανή η οποία φτιάχνει τραγούδια στα καταλανέζικα, αλλά που μοιάζουν κριτικά. Και μάλιστα, που παίζει κριτική λύρα, γιατί έχει φυτεύσει στο Ross Daily. Σπάνιος δίσκος, τον βρήκα, τον πλήρωσα. Μια χαρά. Τώρα τι γράφεις? Τι ετοιμάζεις, αν ετοιμάζεις κάτι? Την επόμενη εργασία. Η οποία είναι? Είναι μια επόμενη εργασία. Αλλά με διαδικαίωμα. Λέγεται ή δεν λέγεται? Όχι, λέγεται. Τότε είναι επίσης υπαρξιακά κομμάτια. Α, μουσική εργασία λοιπόν. Ναι, ναι, τραγούδια. Όχι συγγραφική εργασία. Όχι. Α, ξεχάσαμε να πούμε, by the way, που λένε στα ελληνικά, ότι ναι, το τελευταίο σου, στα ελληνικά, ότι το τελευταίο σου βιβλίο συνοδεύεται και από CD. Ναι, ένα CD, κάνω και μια πρωτοτυπία. CD ψηφιακό. Με 42 τραγούδια. Τρομερό. Τεράστια. Και 160 στίχους από τα τραγούδια που μπαίνουν στις ρίζες των ραμπέτικων μέσα. Επομένως, ετοιμάζεις δουλειά μουσική. Ναι. Πάνω σε στίχους δικούς σου, φυσικά πάλι. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, Πάνω Σαββόπουλε, σε παρακαλώ να επαναλάβουμε την ιστοσελίδα σου. Πού σε βρίσκει ο κόσμος? Πέρα από τα δισκάρικα. Που πάει, ναι, και πάει και ζητάει τις ρογμές της Αγίνης που παίξαμε σήμερα. Φιλάμε τα τραγούδια το τέλος. Πού σε διαβάζει, πού σε βρίσκει στο ίντερνετ? Στο Google, το ονομαζόμενο Google, με λατινικούς χαρακτήρες, Πάνος Σαββόπουλος, 2S μαζί, αλλά κολλημένα, .gr. Εκεί θα τα βρει. Έρχονται όλα μόνο τους. Πάνος Σαββόπουλος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε παίξει μέχρι τώρα 5 τραγούδια από το εξαιρετικό CD Ρογμές της Αγίνης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το έκτο και θα αποχαιρετήσουμε τον καλό μας καλεσμένο. Είναι ένα τραγούδι για το οποίο θες να πεις κάτι πριν το παίξουμε. Αυτό το πάντα επιστρέφεις. Ακούστε το κι εσείς, καλοί μας ακροατές. Είναι δύο άτομα που είναι μαζί. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν, αλλά ξαναβρίσκονται μαζί. Και δεν είναι μαζί ούτε από έρωτα, ούτε από αγάπη, ούτε από κοινωνικό συμφέρον, ούτε από εργασιακά ωφέλη, ούτε από οικονομικά ωφέλη ή τίποτε άλλο. Γιατί έχουν την ίδια πληγή. Έβλεπαν και οι δύο, μικροί όταν είναι, να εξαφανίζεται ο ένας γονιός για μεγάλα διαστήματα και να ξανάρχεται. Και όταν ξαναρχόταν ήταν η υπέρτατη στιγμή της ζωής. Και αυτή τη στιγμή θέλουν να την ξαναζήσουν με το να διώχνει ο ένας τον άλλο και μετά να ξανασυναντιούνται. Πάντα επιστρέφεις. Με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Με διώχνεις στο γκρεμό να τσακίσω, όλο με σπρώχνεις και στο βάθος του εαυτού μου με στριμώχνεις, όλο με διώχνεις. Και φεύγω μόνος, τις παλιές μας τις εικόνες επιμόνως, τη σπυρόκοπα η αλήπητα ο χρόνος. Και φεύγω μόνος.
κι ούτε σε βρω και σε ξαναδώ. Μα φοβάμαι μη χάσεις τον δρόμο κι ούτε σε βρω και σε ξαναδώ. Χωρίς εμένα τα όνειρά σου ξέρεις είναι τσακισμένα και τα βήματα σου σβήνουν κλονισμένα χωρίς εμένα. Κι όλο επιστρέφεις ραγισμένη απ' τα ερήπια μου γνέφεις και στο σύμπιο να βρεις εμένα τρέχεις όλο επιστρέφεις. Μα φοβάμαι μη χάσεις το δρόμο κι ούτε σε βρω και σε ξαναδώ.